Στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 52 δασικές πυρκαγιές. Στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Πόρτες Αχαΐας αντιμετωπίζονται πολλές ενεργές καύσεις. Συνεχίζουν δε να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στην αγροτοδασική περιοχή στο σχηματάρι Βιωτίας έχει ελεγχθεί. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σερνικάκι Φωκίδας στις 1 και 10 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση. Χωρίς όμως να απειλεί η κατοικημένη περιοχή, ενώ για την αντιμετώπιση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Για αύριο Τρίτη παραμένει πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά και Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στις περιοχές αυτές αναμένεται να επικρατήσουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρότατοι άνεμοι. Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Η απροσεξία και η αμέλεια οδηγούν στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Η πυρκαγιά έχει δύναμη. Ας μην την υποτιμάμε. Σας ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσαμε, η πιο ανησυχητική πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στο Σερνικάκι Φωκίδας, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Πολύ δύσκολη θα είναι και η αυριανή ημέρα. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο, ειδικότερα στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Ελλάδα, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.